Ναι. Κάτι ανάλογο είναι και με αυτούς. Αυτοί μπορεί να σταθεί η σκέψη ότι θα διδαχθούν στον Άδη και τι και όχι, η διδαχή στον Άδη έγινε άπαξ. Τότε που κατήλθε ο Χριστός εις τον Άδη. Άπαξ. Άπαξ και διαπαντός. Εις τους προ Χριστού. Εις τους μετά Χριστών δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Πώς θα σωθούν αυτοί? Καλά. Ο Θεός είναι δίκαιος και θα κρίνει όπως εκείνος ξέρει. Είναι ένα σημείο το οποίο ξέρετε πάρα πολύ σκαλών. Και μάλιστα μαθητέ, ιδίως μαθητέ, σκαλώνουν και περίεργως και σκανδαλίζονται. Και μάλιστα αν έχουν ένα επιχείρημα εναντίον του Ευαγγελίου, συνήθως είναι αυτό. Είναι όμως πολύ αστείο, απλούστατα, διότι το θέμα της κρίσεως το έχει μόνο ο Θεός. Άρα εκείνος θα κρίνει τα πράγματα και επειδή ο Θεός είναι πραγματικά δίκαιος, θα αποδώσει τη δικαιοσύνη. Όταν ξέρει ο Θεός ότι σε μια περιοχή ακόμη δεν έφτασε το Ευαγγελίο του, πώς θα κρίνει τους ανθρώπους αυτούς? Το λέει σαφώς ο Απόστολος Παύλος. Εκείνοι που ήκουσαν το Ευαγγέλιο θα κρυφθούν με το Ευαγγέλιο. Και εκείνοι που δεν ήκουσαν το Ευαγγέλιο δεν θα κρυφθούν με το Ευαγγέλιο, αλλά με τη συνείδησή του. Δεν έχει σημασία τι μπορεί να έχουμε διαπράξει. Είναι αγαθός ο Θεός. Και η σοφία του Θεού είναι πολυπίκυλος. Βέβαια. Καλά. Ναι, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Όχι, όχι. Πάντως ένα είναι γεγονός και πιστεύω ότι δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Ότι εμείς θα κριθούμε με το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι ένα προνόμιο και ταυτοχρόνως ένα κριτήριο φοβερό. Το Ευαγγέλιο προνόμιο, διότι μας δίνει την βαθία συνείδηση του ποιος ο Θεός και ποια η αγάπη, αλλά έχει όμως και τις απαιτήσεις του. Γι' αυτό εμείς όλοι θα κριθούμε με βάση το Ευαγγέλιο, πολύ δε παραπάνω εφόσον και έχουμε βαπτιστεί. Διότι κι άλλοι θα κρυφθούν με το βάση το Ευαγγέλιο χωρίς να έχουν βαπτιστεί. Εάν επί παραδείγματι στο λαό μας εφ' εξής, να μην πάω μακριά, να πάρω αυτό το παράδειγμα που θα είναι εις το μέλλον, καθιερωθεί να μην βαπτίζονται όσοι δεν δέχονται το βάπτισμα, όμως να είναι κανονικοί πολίτες μέσα στην πολιτεία και την παδία της σήμερα, για να έχεις προνόμια παρακάτω να εγγραφείς στο σχολείο και άλλα πολλά, πρέπει να προσκομίσεις και πιστοποιητικών βαπτίσεως, όπως τα ξέρετε. Δηλαδή το θέμα της βαπτίσεως είναι υποχρεωτικό. Θέλεις δεν θέλεις, είναι σαν θα λέγαμε στην ομοθεσία. Αλλά δεν είναι μακριά. Κάποια μέρα των ημέρων αυτά θα βγουν. Έτσι και γίνεται ο πολιτικός γάμος. Μετά από τον πολιτικό γάμο θα έρθει η σειρά της βαπτίσεως, που θα λέγει η πολιτεία εγώ αναγνωρίζω και εκείνα τα παιδιά τα οποία δεν έχουν βαπτιστεί. Και τι θα νομίζατε, οι γονείς εκείνοι, θα είναι συνέπεια του πράγματος, οι γονείς εκείνοι που παντρεύτηκαν άνευ θρησκευτικού γάμου, θα βαπτίζουν τα παιδιά τους? Θα ήταν περίεργο από τη μία η πολιτεία να δέχεται των πολιτικών γάμων ένεκα θρησκευτικών πεποιθήσεων, δηλαδή ότι αυτοί είναι άθεοι, και από την άλλη να τους υποχρεώνει να βαπτίζουν τα παιδιά τους. Θα είναι συναπτά αυτά. Μόλις γίνει το ένα, παρακάτω θα γίνει το άλλο. Θα είναι ίσως θέμα ημερών. Γιατί σας είπα, είναι συναπτά και είναι θέμα συνεπίας. Κάνω λάθος μήπως? Ναι. Ναι. Οπότε θα έχουμε στην Ελλάδα και αβαπτίστους. Αυτοί λοιπόν που θα είναι αβάπτιστοι θα κρυφθούν με το Ευαγγέλιο. Βεβαίως θα κρυφθούν. Γιατί? Διότι το Ευαγγέλιο ακούγεται. Το ξέρουν. Στη γειτονιά τους ακούγεται. Στα αυτιά τους έφτασε. Δεν έχει σημασία αν δεν βαπτιστούν. Θα το πούμε αυτό την ερχομένη Κυριακή επάνω από τους τελευταίους λόγους του Χριστού, του Αναστάντος. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Ο δε απιστήσας, και συνεπώς δεν εβαπτίστη, αφού υπίστησε, κατακριθήσετε. Θα καταδικαστεί. Είναι σαφές.